Το χαμηλό ποσοστό λίπους με επηρεάζει στη σεξουαλική διάθεση. Τι φταίει? Ωραία. Το ποσοστό λίπους επηρεάζει τη λίμπιντο, θα σου πω. Αλλά υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Το έχεις προκαλέσει κατά λάθος από ζημιά, από λάθος δίαιτα, ή απλά είσαι όντως τόσο χαμηλό ποσοστό λίπους. Θα σου εξηγήσω και τη φυσιολογία αυτού. Όταν πέφτουμε σε πολύ χαμηλό ποσοστό λίπους, μιλάω για πολύ χαμηλό, μιλάω 8% συν πλην και κάτω. Τόσο χαμηλό. Όταν πέφτουμε σε αυτό το ποσοστό λίπους, επηρεάζεται και η τεστοστερόνη. Γιατί για να φτάσουμε εκεί, τρώμε χαμηλότερες θερμίδες. Οπότε με τις χαμηλότερες θερμίδες χρόνια, που μια δίαιτα θέλει χρόνο, ανεβαίνει λίγο η κορτιζόλη και μειώνεται λίγο η τεστοστερόνη. Πολύ λίγο. Αλλά αυτό έχει και τις επιδράσεις του. Και μία από τις επιδράσεις του είναι κάποιος να μην έχει τόσο sex drive, να μην έχει τόσο libido. Ή να μην μπορεί να κρατήσει μια στήση, ή να μην μπορεί καν να την πετύχει. Αλλά δεν είναι φυσιολογικό τόσο. Δηλαδή, γίνεται να φτάσει σε καλό χαμηλό ποσοστό λίπους και να έχει καλό sex drive και libido. Και το λέω γιατί το έχω κάνει. Οπότε, πέρα από την περίπτωση του να είσαι απλά πολύ χαμηλό ποσοστό λίπους, η πιο συνηθισμένη περίπτωση είναι κάποιος να έφτασε λάθος σε αυτό το πολύ χαμηλό ποσοστό λίπους και να υποσυντίζεται. Και να σου πω την αλήθεια, είναι πολύ τόσο μικρό το ποσοστό του πληθυσμού που φτάνει σε τόσο χαμηλά ποσοστά λίπους, που μπορεί να μην είσαι καν τόσο χαμηλό. Απλά να έφτασες λάθος και να έχασες πολλά κιλά, και τώρα να είσαι σε μια φάση που τρως πάρα πολύ λίγες θερμίδες. Οπότε το σώμα σου με αυτές τις λίγες θερμίδες που τρως δεν ξέρει τι να κάνει. Δεν ξέρει τι να πρωτορυθμίσει. Οπότε οι πρώτοι διακόπτες που κλείνει είναι αυτή της αναπαραγωγικότητας. Της αναπαραγωγής. Δηλαδή το sex drive, η libido σου. Άρα, τώρα είναι το θέμα του τι την κατάστασή σου δεν την ξέρω λεπτομερώς. Αυτό είναι το θέμα. Για να σου πω. Είναι φυσιολογικό σε πάρα πολύ χαμηλά ποσοστό λίπους να πέφτει λίγο το sex drive, αλλά όχι να εξαφανίζεται τελείως. Εφόσον έχει εξαφανιστεί τελείως, θα υποθέσω ότι έχει κάνει κάποιο λάθος στη διάρκεια της διαιτάς σου, δεν έχει κάνει στρατηγικά διαλύματα, έπεσε πολύ απότομα σε θερμίδες, είσαι πάρα πολύ καιρό σε μεγάλο έλλειμμα, έκανε τεράστιο έλλειμμα πολύ γρήγορα. Όλα αυτά χωρίς καμία οργάνωση και τώρα το σώμα σου απλά σε τιμωρεί και είναι υψηλότερη κορτιζόλη που ρίχνει τεστοστερόνη και δεν έχει καμία απολύτως σεξουαλική επιθυμία. Βλέπει γυναίκα και δεν φτιάχνεσαι. Ή είσαι μαζί τη και δεν φτιάχνεσαι και το καθεξής. Δεν φταίει απαραίτητα η άλλη. Φταίει το ότι έκανε ζημιά στο σώμα σου. Αυτό διορθώνεται. Δηλαδή, αν ξεκινήσει να τρώσει παραπάνω θερμίδες, απευθείας θα νιώσει καλύτερα. Αν είναι να σου προτείνω κάτι, σου προτείνω το βιβλίο του χαλασμένου μεταβολισμού που έχω γράψει. Κάτω στην περιγραφή θα το βρεις. Και να ξέρετε, αυτό υπάρχει για άντρες όταν κάνουν λάθος δίαιτα, που τρώνε πολύ χαμηλές θερμίδες, δεν έχουν σεξουαλική επιθυμία ή δεν μπορούν να πετύχουν στήση και να την κρατήσουν και να έρθουν σε σεξουαλική πράξη, επειδή δεν έχουν ψηλό σεξ drive και libido. Αλλά υπάρχει για τις γυναίκες. Και αυτές το ίδιο. Όταν είναι σε πολύ χαμηλότερες θερμίδες, τι γίνεται? Τι παθαίνουν κοπέλες πολλές που κάνουν λάθος δίαιτα? Χάνουν την περίοδό τους. Καταλαβές. Δηλαδή και στα δύο σώματα, και στο αντρικό και στο γυναικείο, το σώμα κλείνει αυτούς τους διακόπτες της αναπαραγωγής. Οπότε αυτές οι γυναίκες χάνουν την περίοδό τους, επειδή τρώνε πολύ λίγο και κάνουν λάθος δίαιτα. Και η κορτιζόλη είναι στα ύψη και δεν υπάρχει διαθέσιμη ενέργεια για να λειτουργήσουν όλα σωστά. Και οι γυναίκες αυτές χρειάζονται το βιβλίο του χαλασμένου μεταβολισμού, γιατί εκεί πέρα διδάσκω τρόπους να διορθώσεις τον μεταβολισμό σου, αλλά και πώς να εξαλειφθεί αυτή η κατάσταση. Και λέω, είχα γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο πινακάκι, είμαι περήφανος γι' αυτό γιατί το έκανα πολύ οργανωμένο. Κάθε κατάσταση που είσαι, σε ομαδοποιώ πρώτα μέσα σε ποια κατάσταση είσαι και μετά σου λέω πώς να φτιάξεις τον μεταβολισμό σου. Υπάρχουν τρεις μέθοδοι. Αλλά σου μαθαίνω και έξω μετά για τα στρατηγικά διαλύματα στις δίαιτες. Αλλά είναι ένας πίνακας που λέω τα συχνά συμπτώματα ενός χαλασμένου μεταβολισμού. Και θα λέω όλα τα συνηθισμένα. Ένα από αυτά είναι χαμηλή libido, χαμηλό sex drive. Δες πως τα φέρνει η συζήτηση. Υπάρχουν πολλά. Υπήρχε κακός ύπνος. Να μην μπορείς να πας για ύπνο από την υψηλή κορτιζόλη, να μην μπορείς να κοιμηθείς εύκολα. Ή να ξυπνάς μέσα στον ύπνο. Είναι πάρα πολλά. Σίγουρα μπορεί να έχεις νιώσει μετά μερικά από αυτά, είτε σε γυναίκα είτε σε άντρας. Αλλά ναι, οι γυναίκες χάνουν την περίοδό τους. Αυτό είναι το συχνό σύμπτωμα εκεί. Στους άντρες, η λάθος ζήτηση και χαμηλές θερμίδες τους μειώνει το sex drive. Γίνεται, διορθώνεται και εύκολα κιόλας. Απλά ναι, πρέπει να φτιάξεις μεταβολισμό και να μάθεις να κάνεις ζήτητα σωστά. Και αν θέλεις να καταλήξεις μετά από λίγο να φτάσεις αυτό το ποσοστό λίπους και να το διατηρείς ενώ νιώθεις τέλεια, πάλι πρέπει να μάθεις να κάνεις δίαιτα σωστά και να, η επόμενη σου δίαιτα να είναι πιο σωστή. Γίνεται όμως. Μην νομίζεις ότι δεν γίνεται επειδή τώρα έφτασες και νιώθεις έτσι. Αυτό. Και θέλει φυσικά και οργανωμένο προγραμματισμό προπόνησης, να μην κάνεις περιττό αερόβιο, π.χ. και αερόβιο αν κάνεις, σου ανεβάζει την κορτιζόλη πολύ. Οπότε έχει μεγάλη σημασία το πώς φτάνεις ένα ποσοστό λίπους. Δεν είναι απλά να το φτάσεις, είναι το πώς φτάνεις για να είναι διατηρήσιμο. Τώρα εσένα, εφόσον νιώθεις έτσι κατά και δεν σου σηκώνεται καν, δεν σου είναι διατηρήσιμο το πιασές. Δηλαδή, ένιωσες μιζέρια, ένιωσες δύσκολα, ένιωσες σκατά για να φτάσεις εκεί πέρα. Όχι.
Να θυμάσαι αυτό που λέω. Πρέπει να φτάνει εκεί και να είναι παιχνίδι διαδικασία, να είναι αβίαστη. Γιατί να σκέφτεσαι αυτό. Γιατί πώς γίνεται ο Βαγγέλης να χάσει 40 κιλά και να μην περνάει καν και να νιώθει απίστευτα, και εγώ να έφτασα και να νιώθω σκατά. Πώς. Αυτό σου μάθω. Διάβασε το βιβλίο του χαρασμένου μεταβολισμού. Αυτό, παιδιά. Και μετά, αν θες να το πας σε άλλο επίπεδο, μπες Spartan Plus κομμάτια και εσύ για τον προγραμματισμό της προπόνησης, για να αναβαθμίσεις, γιατί και εκεί πέρα έχω τον οδηγό της απόλυτης λήψης σωστό. Αλλά είναι στην κατάστασή σου με αυτά τα συμπτώματα, βιβλίο μεταβολισμού.